Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, σούπα μινεστρόνε. Άπειρες παραλλαγές, σε όλη την Ιταλία θα βρούμε διαφορετικές συνταγές για μινεστρόνε. Εγώ θα σας δείξω την πιο εύκολη, αυτή που μπορείτε να κάνετε όλοι σας, με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι σας, και την πιο νόστιμη μινεστρόνε που μπορείτε να σερβίρετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη σούπα μινεστρόνε θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα πράσο, 6 με 7 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 στίκ σέλερι, ένα κολοκυθάκι, 2 καρότα, μία πατάτα, 2 φύλλα δάφνης, 100 γραμμάρια κρασί κόκκινο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 800 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 2 λίτρα ζωμό λαχανικών, 100 γραμμάρια κοφτό μακαρονάκι, 400 γραμμάρια κόκκινα φασόλια σε κονσέρβα, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, μαϊντανό, ελαιόλαδο, πιπέρι, ψωμί, φέτα και ρίγανη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη μινεστρόνε μας. Να σας πω ότι μόλις με ενημέρωσαν από το Control ότι στο κλασικό βιβλίο μαγειρικής Ιταλίας, μέσα σε ένα βιβλίο υπάρχουν 10 διαφορετικές παραλλαγές της σούπας μινεστρόνε. Οπότε καταλαβαίνετε πόσες άπειρες συνταγές υπάρχουν με αυτή τη σούπα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Η συνταγή μας είναι πάρα πολύ απλή. Θέλουμε μία κατσαρόλα και πολλά λαχανικά. Θα ξεκινήσουμε με κρεμμύδι. Εδώ, χοντρό κομμένο. Εντάξει, όντως, επειδή μία σούπα λαχανικών, όταν την προσφέρει σε καλεσμένους σου, όλοι λένε πω, εντάξει, σουπίτσα λαχανικών, ξοδεύτηκε. Δεν πουλάει και πολύ, η αλήθεια είναι. Άμα πούμε ότι έχουμε μία σούπα μινεστρόνε, κατευθείαν, την κάνουμε λίγο πιο premium, σωστά, Μπελέση. Σωστά. Οπότε, καιρός είναι όποια σούπα λαχανικών κάνετε, να βάζετε λίγα ζυμαρικά μέσα και να λέτε ότι είναι μινεστρόνε και θα την τρώνε όλοι. Λοιπόν, θα βάλω 3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο στην κατσαρολίτσα μου. Κρεμμύδι, σκόρδο και όλες τις συνταγές πάντα ξεκινάνε με κρεμμύδι και σκόρδο. Ανακατεύω λίγο να σουταριστεί το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Και όση ώρα γίνεται το κρεμμυδάκι με το σκόρδο, πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα λαχανικά. Έχω πράσο. Έχω ένα μεγάλο πράσο, ή θα βάλετε 2 μικρά ή ένα ολόκληρο έτσι μεγάλο. Θα κόψω στα 4, εδώ. Και εδώ χιαστή. Πάντα κόβουμε έτσι το πράσο και κρατάμε την άκρη για να μπορέσουμε να το ψιλοκόψουμε πάρα πολύ εύκολα. Εδώ. Και το πράσο, να ξέρετε ότι δεν είναι σαν το κρεμμύδι. Έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, γλυκίζει τις συνταγές, δίνει προσωπικότητα σε οποιοδήποτε φαγητό. Οπότε το αγαπώ σαν υλικό. Συμπεριφερθείτε το με αγάπη και αυτό στο τέλος θα σας δικαιώσει όπως θα μας κάνει στη σούπα. Δηλαδή, όντως τώρα κρεμμύδι μαζί με σκόρδο και μαζί με πράσο, κατευθείαν μπαμ. Πήγαμε τη συνταγή σε άλλο επίπεδο. Ρίχνουμε και το πράσο μέσα, εδώ. Ανακατεύω. Και συνεχίζω με τα υπόλοιπα μου λαχανικά. Έχω λίγο σέλερι. Θα χοντροκόψω και εδώ. Λίγο κολοκύθι, στα 4. Μην δώσετε πολύ σημασία στο πώς θα κόψετε τα λαχανικά, εκτός από την πατάτα που δεν θέλουμε να τη χοντροκόψουμε, γιατί όντως θέλουμε τα λαχανικά μας να υπάρχουν σε όλο μας το φαγητό. Κάθε κουταλιά να παίρνουμε και λίγο κολοκύθι και λίγο σέλινο και λίγο πράσο και λίγο κρεμμύδι. Θέλουμε να τα έχουμε όλα. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το σχήμα όσο το μέγεθος. Κόψτε όλα τα λαχανικά ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Τώρα έχω 2 καρότα. Θα χρησιμοποιήσω και τη φλούδα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι μου αρέσει να βάζω τη φλούδα στο καρότο, γιατί οι βιταμίνες του καρότου βρίσκονται στη φλούδα του. Οπότε πλύνετε πολύ καλά το καρότο, χρησιμοποιήστε το ολόκληρο στις συνταγές σας, όπου μπορείτε. Είναι αμαρτία από το Θεό. Όχι τίποτα άλλο, κερδίζουμε και χρόνο από το να καθαρίζουμε ολόκληρα τα καρότα. Άμα έχουμε καμία συνταγή που θέλει 5-6 καρότα, παπ, κατευθείαν χάσαμε 5 λεπτά. Γιατί να χάσουμε 5 λεπτά, 5 λεπτά από τη ζωή μας είναι πολύ σπουδαία, οπότε δεν πρέπει να τα χαραμίζουμε σε τίποτα που να μην έχει αξία. Ίσα στο καρότο, άμα κρατήσουμε τη φλούδα μας δίνει όλες τις βιταμίνες, οπότε κερδίζουμε αντί για να χάνουμε. Τώρα, ανακατεύω και το καρότο μέσα και κοιτάξτε εδώ χρώματα. Δεν υπάρχει. Είναι σαν ουράνιο τόξο αυτή τη στιγμή η κατσαρόλα μου και αυτό που θέλω να δώσω σημασία είναι η πατάτα. Πάρτε την πατάτα σας, κόψτε την μικρά κομμάτια, εδώ, για να μπορέσει να ψηθεί στον ίδιο χρόνο που θα ψηθούν και τα υπόλοιπα λαχανικά. Τα υπόλοιπα λαχανικά και να τα βράσουμε λιγότερο δεν μας πειράζει, τρώγονται. Θα είναι λίγο πιο τραγανά, αλλά δεν έχουν άσχημη αίσθηση στο στόμα. Το μόνο λαχανικό που όντως θα μας φαίνεται ότι είναι ομό είναι η πατάτα. Οπότε γι' αυτό το λόγο
Την ψιλοκόβουμε εδώ. Τέλεια. Και έχουμε βάλει και την πατατούλα μας μέσα. Και πραγματικά αυτή η σούπα είναι μία βόμβα καλών υδαταφράγων και βέβαια βιταμινών. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικά χρώματα, φανταστικές γεύσεις. Σουτάραμε το κρεμμύδι, το πράσο και το σκόρδο που ήταν απαραίτητο να τα σουτάρουμε. Στην αρχή πήρανε χρώμα, οπότε τα υπόλοιπα λαχανικά δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να πάρουν χρώμα. Γι' αυτόν τον λόγο κατευθείαν θα σβήσουμε με κρασάκι. Δύο φιλαράκια δάφνης, κρασί κόκκινο ή λευκό, βάλτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι έχετε καλύτερη ποιότητα στο σπίτι. Και βέβαια μυρωδικά. Θέλω θυμαράκι. Λοιπόν, ρίχνουμε και το θυμαράκι μέσα. Είναι φανταστικό το γεγονός ότι αυτή η σούπα γίνεται με την κλασική βάση των λαχανικών μας. Δηλαδή πράσο, κρεμμύδι, καρότο, σέλερι, είναι τα βασικά λαχανικά. Όπου και να βάλουμε αυτά τα λαχανικά, το φαγητό μας θα βγει νόστιμο. Οπότε η βάση είναι αυτή. Περιμένουμε λίγο να εξατμιστεί το κρασάκι. Ζάχαρη δεν χρειάζεται να βάλετε, γιατί έχουμε τόση πολύ φυσική ζάχαρη από τα λαχανικά μας. Καρότο, πράσο, κρεμμύδι. Πραγματικά θα ισορροπήσει το φαγητό από μόνο του. Τώρα, ρίχνω μέσα την ντοματούλα μου, μόλις εξατμιστεί το κρασί. Ρίχνω μέσα το ζωμό μου. Σε περίπτωση που δεν έχετε ζωμό, 2 κύβους λαχανικών ή 2 κύβους κοτόπουλο, αναλόγως άμα νηστεύετε ή όχι. Και ανακατεύουμε μαζί με το νεράκι και ρίχνουμε μέσα το ζωμό μας. Τώρα, θα ρίξω μπόλικο αλάτι και πιπέρι, γιατί ο ζωμός μου εμένα δεν έχει αλάτι και πιπέρι. Σε περίπτωση που βάλετε κύβους, θα προσθέσετε αλάτι και πιπέρι στο τέλος. Μην βάλετε έξτρα αλάτι και πιπέρι, γιατί δεν ξέρουμε πόσο αλμυρός είναι ο κύβος μας. Λοιπόν, θα ρίξω και το πιπέρι και τώρα, επειδή έχω ρίξει πάρα πολύ υγρασία μέσα, θα κλείσω το καπάκι και από τη στιγμή που αρχίσει να βράζει η κατσαρόλα μου, τότε θα μετρήσω 30 λεπτάκια. Σε 30 λεπτάκια θα προσθέσουμε και τα ζυμαρικά μας και θα σερβίρουμε. Η σούπα μινεστρόνε είναι σήμα κατά τεθέν της ιταλικής κουζίνας και θεωρείται πως στην Ιταλία καταναλώνεται με τόσο μεγάλη συχνότητα που ξεπερνάει ακόμα και τα ζυμαρικά. Αρχικά, στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η σούπα μινεστρόνε ήταν ένα πολύ ταπεινό πιάτο και προοριζόταν για καθημερινή κατανάλωση ως κυρίως γεύμα. Και τα λαχανικά μου είναι έτοιμα, έχουν βράσει. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που γίνει το φαγητό μου, Παναγία μου. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα ζυμαρικά μας. Εννοείται πως στη μινεστρόνε μπορείτε να βάλετε ό,τι ζυμαρικά θέλετε. Κάθε συνταγή έχει και τα δικά της ζυμαρικά. Βέβαια δεν μπορούμε να βάλουμε σπαγκέτι, το καταλαβαίνετε. Το σπαγκέτι δεν πάει σε αυτή τη συνταγή. Θα βάλετε ένα κοφτό μακαρονάκι, ένα λεπτεπίλεπτο μακαρονάκι για να μπορούμε να το φάμε εύκολα σε κάθε κουταλιά καθώς θα τρώμε τη σούπα μας. Τώρα, ξεκαπακώνω και αφήνω να βράσει το ζυμαρικό μου ανάλογα με τις οδηγίες χρήσης. Άμα λέει 6 λεπτά, 6 λεπτά. Άμα λέει 8 λεπτά, 8 λεπτά. Άμα λέει 10 λεπτά, 10 λεπτά. Αναλόγως το ζυμαρικό που θα ρίξουμε. Οπότε ραντεβού σε 8 με 10 λεπτάκια, μόλις είναι έτοιμα και τα ζυμαρικά μου, να σερβίρω κατευθείαν με λίγα μυρωδικά, μπόλικο ελαιόλαδο και φρέσκο ψωμάκι. Η λέξη μινεστρόνε, που σημαίνει μια πηχτή σούπα λαχανικών, χρησιμοποιείται σαν όρο στα αγγλικά από το 1871, ωστόσο προέρχεται από την ιταλική λέξη minestra, που κυριολεκτικά σημαίνει αυτό που σερβίρεται. Και η σουπίτσα μας είναι έτοιμη. Σβήνω τη φωτιά, Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Το πιο μαγικό εδώ πέρα είναι να κάνετε αυτή την κίνηση που θα κάνω και εγώ. Στο τέλος θα ρίξετε 3-4 κουταλιές σούπας φρέσκο ελαιόλαδο, μπόλικο πιπέρι. Θα ρίξουμε έξτρα ελαιόλαδο και όταν σερβίρουμε, μην νομίζετε. Και τώρα λαχανικά μαζί με ελαιόλαδο θα βγάλουν αυτή την υπέροχη γεύση που όλοι μα όλοι λατρεύουμε. Ανακατεύω εδώ, να πάει το λαδάκι παντού. Και στο τέλος θα ρίξουμε τα φασόλια μας. Φασόλια έτοιμα, βρασμένα σε κονσέρβα. Προαιρετικά μπορείτε να ρίξετε ρεβίθι, μπορείτε να ρίξετε όποιο όσπριο θέλετε. Κυρίως γιατί όντως θέλουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Θέλουμε περισσότερη πρωτεΐνη, θέλουμε περισσότερο υδατάνθρακα. Θέλουμε όντως με ένα μπολ σούπας να γεμίσουμε το στομάχι μας και να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τώρα θα σερβίρω εδώ. Έχουμε τα ζυμαρικά μας, υδατάνθρακα, πρωτεΐνη, καλά λιπαρά από το ελαιόλαδο που ρίξαμε στο τέλος. Σούπερ γεύση από όλα τα καλούδια που έχουμε βάλει. Στο τέλος θα προσθέσω και λίγα μυρωδικά. Λίγο μαϊντανό, ίσα ίσα. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Μην παραβλέπετε αυτό το στάδιο με το ελαιόλαδο, είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά απογειώνει τα φαγητά μας, όχι μόνο γευστικά, αλλά και διατροφικά. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Και έχω τη σουπίτσα μου.
Ως τώρα όλη μας η συνταγή είναι vegan, vegetarian, νηστίσιμη, super θρεπτικότατη. Άμα θέλουμε έτσι να την πάμε λίγο πιο γκουρμέ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι με απλές κινήσεις. Θα πάρετε λίγο ψωμάκι, εδώ. Θα κόψετε ωραίες φετούλες. Και άμα είναι και φρέσκο το ψωμάκι. Φανταστικό. Εδώ, όπως είναι. Θέλω λίγη φετούλα από το ψυγείο, εδώ, θα τρίψω φέτα. Πάνω στο ψωμάκι, βέβαια, ελαιόλαδο. Λίγη ρίγανη. Και όντως, τώρα έχουμε το απόλυτο συνοδευτικό για αυτή τη σούπα. Θα πάρω και θα βάλω μία φετούλα εδώ. Και βουάλα. Η απόλυτη σούπα. Για τη σούπα μινεστρόνε, κόβουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, το σκόρδο σε λεπτές φέτες και τα βάζουμε σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Κόβουμε το πράσο, τα σέλερι, το κολοκυθάκι, τα καρότα και την πατάτα σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Βάζουμε το θυμάρι, την ντομάτα κονκασέ, το ζωμό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε το κοφτό μακαρονάκι και βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε ελαιόλαδο, πιπέρι και τα φασόλια. Σερβίρουμε με μαϊντανό ψιλοκομμένο, ελαιόλαδο, πιπέρι, ψωμί, φέτα και ρίγανη. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, Παναγία μου. Τι σούπα ωραία και θρεπτική είναι αυτή και πανεύκολη. Λαδάκι και πιπέρι στο τέλος. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστική, πάρα πολύ θρεπτική. Πανεύκολη, όλοι μπορούν να τη φτιάξουν. Μπελέση, μπορείς να φτιάξεις αυτή τη σούπα. Εννοείται.